Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είδαμε τον αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το πρώτο βήμα που έκανε ο Δικέφαλος με αυτό το 74-68 από τη Θεσσαλονίκη εναντίον τη Καρσίγιακα στην φάση των 16 του Champions League στο μπάσκετ. Μετά από παρέμβαση του κόσμου του ΠΑΟΚ εδώ στι εγκαταστάσει ΕΡΤΡΙΑ, θα διαβάσουμε τώρα μία ανακοίνωση που αφορά την πολύκροτη υπόθεση. Την υπόθεση που είχε ως συνέχεια της χθες, την τιμωρία δηλαδή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μείον 3, 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και μηδενισμό στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Η ανακοίνωση είναι από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και την διαβάζουμε αμέσως. Το μεγαλύτερο αθλητικό σκάνδαλο όλων των εποχών ολοκληρώθηκε με την απόφαση που έβγαλε στις 5 Μαρτίου του 2018 το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο και η δικαστής που ήταν προετρεύουσα στην υπόθεση της εκδίκασης. Σύμφωνα με την απόφαση, το ΜΑΣ που δεν ξεκίνησε ποτέ κατοχυρώνεται 0-3 υπέρ της ομάδας εγκληματικής οργάνωσης και ο ΠΑΟΚ τιμωρείται με αφαίρεση 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου με χρηματική ποινή 30.000 ευρώ και πειθαρχική ποινή διεξαγωγής 2 αγώνων και κλεισμένων των θυρών. Μιλάμε για σκάνδαλο, συνεχίζει η ανακοίνωση, γιατί κάθε λογικός άνθρωπος σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία, που είδε το οπτικοακουστικό υλικό από την κακοπαιγμένη παράσταση του ατόμου που παριστάνει τον προπονητή του Ολυμπιακού και τους γνωστούς γραφικούς Καραπαπά και Θεοδωρίδη, κατάλαβε ότι μιλάμε για το θέατρο του αιώνα. Η συγκεκριμένη παράσταση, πριν βγει η απόφαση του δικαστηρίου, πρόλαβε να γίνει ειρωνικό άρθρο σε ξένες ιστοσελίδες, σάτυρα σε εγχώριες τηλεοπτικές εκπομπές και αιτία γέλιου για όλη την ανθρωπότητα, κάτι το οποίο προφανώς δεν αντιλήφθηκε η κυρία δικαστής και οι υπόλοιποι δικαστές. Υπεύθυνοι για τον παραλογισμό είναι άνθρωποι και φορείς που με τις αποφάσεις τους εξοργίζουν και τον πιο μετροπαθή οπαδό του ΠΑΟΚ. Πρώτον, η κυρία δικαστής που παραδέχτηκε ότι ζήτησε συμπληρωματική έκθεση από τον διαιτητή επειδή δεν έφταναν αυτά που έγραφε το φύλλο αγώνα για να δικαιολογήσουν μια τόσο βαριά τιμωρία. Ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος που αυτοαναιρέθηκε μέσα σε 5 μέρες. Η ιατροδικαστής που εξέτασε τον προπονητή του Ολυμπιακού και έβγαλε την παρακάτω επιστημονικότατη διάγνωση, που δεν θα έβγαζε ούτε ο Τσουκαλάς, διακριτή κάκωση προσώπου, θλαστική εξίδηση του άνου χείλου του στόματος αριστερά και επιπολή τραύμα του βλενογόνου του άνου χείλου του στόματος αριστερά, σε έδαφος εξίδησης εκχύμωσης, με αναφερόμενο άλγος κεφαλής, άλγος αυχένα και άλγος κροτοφωγναθικής άρθρωσης. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση βία στου αθλητικού χώρου που έδωσε εντολή κλινική εξέταση του ετοιμοθάνατου ηθοποιού. Το ιατρικό διαβολικανικό κέντρο που έκρινε τη χρήση νοσηλεία ο ηθοποιό. Τα μέσα μαζική ενημέρωση που προεξοφλούσαν σκληρή τιμωρία του ΠΑΟΚ και εξόδωση του ατόμου που τόλμησε να πετάξει ένα ανοιχτό ρολό χαρτιού. Η ανακοίνωση συνεχίζει τονίζοντα. Όσοι νομίζαν ότι η Ελλάδα είναι μια κανονική χώρα που οι νόμοι ισχύουν για όλου και όλοι έχουν δικαίωμα στην επιτυχία, εάν και εφόσον την αξίζουν, α αλλάξουν πλευρό και να μην πιαστούν. Ο δικαστής της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που πρόκειται να εκδικάσει ουσιαστικά την τελεσίδικη απόφαση, πρόσφατα ανέφερε απειλές σε βάρος της ζωής του και της οικογένειάς του. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τρεις αδίστακτοι των Αθηνών είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να μην χάσουν αυτό το πρωτάθλημα. Η μαφία του παρακράτους έχει περιούσει στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο δικαστικό σώμα μέχρι και στην αστυνομία Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο διάστημα συνέβησαν εκρήξεις, εμπρισμοί, εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί κτλ. Σε δικαστές, παράγοντες, διαιτητές, δημοσιογράφους. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η ανίερη συμμαχία των κόκκινο-κίτρινων δεν διστάζει να φτάσει στο έγκλημα για να διατηρήσει τα κεκτημένα. Συνεχίζουν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ λέγοντας: Μην νομίζετε ότι ξεχνάμε τον παράγοντα που του αθώωσαν τα εγκλήματα λόγω παραγραφής. Εγκληματίες που λιμένονται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι αυτοί είναι η μαφία που για δεκαετίες λιμένεται τη χώρα βάρος του ελληνικού λαού. Έχει διαβρώσει το χώρο του αθλητισμού και μέσω αυτού ασκεί πολιτική επιρροή για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Τα παραμύθια που λέγανε επί δεκαετίες για ένα δυνατό ΠΑΟΚ που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι για τους αφελείς. Η σκληρή πραγματικότητα μας διδάσκει πως όταν κατάλαβαν ότι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους δεν έχουν ελπίδα, τότε επέλεξαν τους θεατρινισμούς, τα δικαστήρια, το παρασκήνιο, τις απειλές και τις εγκληματικές ενέργειες και τα περιβόητα κονέ. Μέσα σε λίγες μέρες οι πράσινοι έγιναν κόκκινοι, οι κόκκινοι έγιναν κίτρινοι και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα από τις συνεχόμενες αλλαγές σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρουμε αν μιλάμε για τρεις ομάδες ή για μία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνουμε απαθείς. Απευθυνόμαστε, καταλήγει η ανακοίνωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, στον κόσμο που αγάπησε παράφορα σε κάποια φάση της ζωής του τα 4 γράμματα, το ασπρόμαυρο χρώμα και τον δικέφαλο αιτό. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τι εστί ΠΑΟΚ. Τώρα που ξέρουμε τους εχθρούς μας, ήρθε η ώρα να μετρηθούμε και να δούμε πόσοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Όχι στα ραδιόφωνα και στο ίντερνετ, αλλά στους δρόμους και όπου άλλου χρειαστεί. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ούτε φίλοι, ούτε συμπαθούντες, ούτε ναι μεν αλλά. Υπάρχουν μόνο συναγωνιστές. Καλούμε όλους τους απανταχού παοκτσίδες, την ΠΑΕ, την ΚΑΕ, το ΤΑΠ, τους παλέμαχους, αλλά κυρίως το λαό αυτής της ομάδας, από τον οποίο και γίναμε ΠΑΟΚ, στη μεγάλη συγκέντρωση στην Καμάρα την ερχόμενη Πέμπτη, 8 Μαρτίου στις 18:00 το απόγευμα, μία
μία μέρα πριν την εκδίκαση της έφεσης. Θεωρούμε δεδομένη και αυτονόητη τη δικαίωση στην Επιτροπή Εφέσεων και πιστεύουμε πως το μάτς Κυριακής που ουσιαστικά κρίνεται ένα πρωτάθλημα θα γίνει με κόσμο. Επίσης, αναμένουμε ένα αγωνίο στον ορισμό του αγώνα με τις χολιγουντιανές θεατρίνες. Οι αγώνες θα είναι καθημερινοί και άπαντες θα πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμοι. Την Κυριακή 11 Μαρτίου διοργανώνουμε συλλαλητήριο στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, από όπου θα ακολουθήσει και η πορεία προς το γήπεδο. Ανεξαρτήτως του αν έχει βγει, αν έχει εκδοθεί η απόφαση, οι επαρχιακοί σύνδεσμοι θα εκδράμουν κανονικά και όλα θα είναι έτοιμα για το σημαντικότερο μάτς των τελευταίων δεκαετιών. Ο αγώνας συνεχίζεται, υστερόγραφο και με αυτό κλείνει η ανακοίνωση. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Να είστε καλά.